Τώρα, σύντροφοι και φίλοι, και κυρίως ας μας επιτραπεί να καλωσορίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα επαγγελματικά στο πρόβλημα, τους εργαζόμενους από την πρόληψη, από τις μονάδες θεραπείας, τους γονείς, από τους συλλόγους γονέων που μας τιμούν με τη σημερινή τους παρουσία. Βέβαια, γνωρίζετε σχεδόν όλοι ότι το κόμμα μας και η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος είναι το μοναδικό πολιτικό κόμμα και η μοναδική πολιτική οργάνωση νεολαίας που με σταθερό και αταλάντευτο τρόπο έχουν μέτωπο απέναντι σε όλα τα ναρκωτικά. Μέτωπο ιδεολογικό, μέτωπο πολιτικό και επιστημονικά τεκμεριωμένο. Τα ναρκωτικά, οι ψυχοτρόπες ουσίες, η εξάρτηση και κυρίως η κουλτούρα που τα συνοδεύει αξιοποιούνται και ως μέσο χειραγώγησης. Εκεί θεωρούμε εμείς ότι στοχεύει η διάδοση και η νομιμοποίηση των ναρκωτικών. Με τη διάδοση των ναρκωτικών μπορεί να αφοπλιστεί η ριζοσπαστικοποίηση της συνείδησης και να περιθωριοποιηθούν τμήματα της νεολαίας. Σε αυτά τα πλαίσια, τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί και η προσπάθεια της εκστρατείας που στοχεύει να ενταθεί η κοινωνική ανοχή με το φαινόμενο των ναρκωτικών. Αξιοποιείται κάθε αντιπιστημονική έννοια, προβάλλεται το συναίσθημα. Με κροκοδίλια δάκρυα λέμε εμείς, γιατί διαδοχικά οι κυβερνώντες κόπτονται δήθεν ότι νοιάζονται για τους εξαρτημένους, όταν η πολιτική που ασκούν και υπηρετούν και υπερασπίζονται έχει οδηγήσει χιλιάδες νέους στην εξάρτηση. Προβάλλουν αποσπασματικά το ζήτημα των ναρκωτικών ως κάτι που έχει να κάνει με ιατρικές αιτίες, με ψυχοπαθολογία ή μόνο με το οικογενειακό περιβάλλον, ότι είναι μια ατομική επιλογή, γιατί θέλουν ουσιαστικά να απομονώνεται από τις σχέσεις παραγωγής που επικρατούν στην κοινωνία, ως αναγκαίο όρο για τη διάδοσή τους, λέμε εμείς. Χρήση ουσιών και συνειδητή δράση είναι έννοιες ασυμβίβαστες. Είναι έννοιες ασυμβίβαστες γιατί το κύριο στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης είναι η κοινωνικότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν και σε αυτή τη σφαίρα διαμορφώνεται η προσωπικότητα και η δράση του. Προσπαθούν λοιπόν να πείσουν ότι το δικαίωμα στη χρήση είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης και ατομικής επιλογής. Αυτό είναι και από το πιο φεδρό επιχείρημα που δείχνει ακριβώς και τη στόχευσή τους, δηλαδή τη νεολαία στο περιθώριο, τον άνθρωπο έξω από κάθε κοινωνική διάσταση, να μπορεί να ορίζει τη θέση του και στην κοινωνία και με βάση αυτή να δρά συνειδητά. Εμείς όμως πρέπει να κρατήσουμε ότι η χρήση ουσιών δεν οδηγεί μόνο στο φυσικό θάνατο, αλλά και στο κοινωνικό θάνατο, δημιουργώντας, διαμορφώνοντας ανθρώπους σκιές στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, αποξενώνοντας τον άνθρωπο από την πραγματική του υπόσταση ως κοινωνικό όν. Η σχέση του ατόμου και η επαφή του με μία ουσία είναι μία κοινωνική σχέση, που μάλιστα απαντά και στο ερώτημα σε ποια κοινωνία, με τι πρότυπα, με τι προσωπικότητες είναι πιθανό να γενικευτεί αυτή η σχέση. Στην αποθέωση της ατομικότητας και της λογικής, ότι εσύ έχεις την επιλογή να κάνεις ό,τι θέλεις με τον εαυτό σου, αρκεί να μην ενοχλείς τους γύρω σου, στηρίζεται και η θεσμοθέτηση των χώρων εποπτευόμενης χρήσης. Όπως ακούσατε και πριν, είναι ένα ζήτημα που από το 2013 έχει ανοίξει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία τότε, θεσμοθετήθηκε και νομοθετήθηκε το 2018 παραμονή της Παγκόσμιας Μέρας κατά των Ναρκωτικών για να εγκαινιαστεί ο χώρος, ο πρώτος χώρος εποπτευόμενης χρήσης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κάτω και από την πίεση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και αρκετών ερωτήσεων που είχαν κάνει στην Βουλή για να εγκαινιαστεί ο χώρος στην Καποδιστρίου, και σήμερα ξαναέρχεται η Νέα Δημοκρατία με τις ευλογίες όλων των κομμάτων να το επεκτείνει και με τη συνδρομή της τοπικής διοίκησης και με κινητές μονάδες νόμιμης χρήσης, κυρίως για να αυλύνονται οι αντιστάσεις αποσκοπούν οι κινητές μονάδες. Τι είναι λοιπόν αυτή η περιβόητη χώρη εποπτευόμενης χρήσης? Εμείς λέμε καταρχάς ότι είναι η αποδοχή του προβλήματος ως μη πρόβλημα. Πλέον το πρόβλημα δεν είναι η χρήση, απλά η χρήση να μην γίνεται σε δημόσια θέα. Γι' αυτό το κράτος διαμορφώνει χώρους όπου ο χρήστης θα μπορεί νόμιμα και με παρακολούθηση ιατρικού προσωπικού να κάνει χρήση ουσιών. Η χώρη αυτή, η χώρη εποπτευόμενης χρήσης, είναι αποδοχή του κοινωνικού θανάτου ενός ανθρώπου. Πλέον το πρόβλημα δεν είναι η εξάρτηση, απλά να μειωθούν οι φυσικοί θάνατοι από υπερδοσολογία. Που κι αυτό εμείς εκτιμάμε και με βάση τα στοιχεία ότι δεν ισχύει απόλυτα, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των θανάτων από overdose φαίνεται ότι συντελείται στο σπίτι του χρήστη και κυρίως μετά από την αποφυλάκησή του, όπως δείχνουν τα στοιχεία που μελετάμε από τις χώρες που ήδη λειτουργούν αυτοί οι χώροι.
τι στοχεύουν να πετύχουν με τους χώρους επωπτευόμενης χρήσης. Αυτό που ακούσατε πριν. Να καθαρίσει κυρίως το κέντρο της Αθήνας από χρήστες και πιάτσες ναρκωτικών, για να μπορεί να είναι τουριστικά θελκτικό και περισσότερο αξιοποιήσιμο από το τουριστικό κεφάλαιο. Γι' αυτό το υπερασπίζεται και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Μπακογιάννης, και γι' αυτό η Αθήνα θεωρούμε εμείς ότι θα είναι πιλότος και για άλλες μεγάλες πόλεις με τη συνδρομή δημάρχων και περιφερειαρχών. Δεν τους ενδιαφέρει να μην υπάρχουν χρήστες και πιάτσες, απλά να μεταφερθούν σε ελεγχόμενους χώρους. Το ζήσαμε αυτό, το ζήσαμε. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, που ξαφνικά καθάρισε η Ομόνοια και μεταφέρθηκαν στην Αμυγδαλέζα. Το έχουμε ξαναδεί, να το πούμε έτσι, το έργο. Τι θα πετύχουν με τους χώρους, να διαμορφωθεί ακόμα μεγαλύτερη ανοχή με το κοινωνικό φαινόμενο των ναρκωτικών και να μεταφερθούν οι πιάτσες σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές. Το σημαντικό όμως είναι ότι αυτοί οι χώροι ναρκοθετούν την ίδια την πρόληψη και ουσιαστικά είναι αποδοχή, όπως είπαμε πριν, του κοινωνικού θανάτου για τον χρήστη, μειώνοντας ουσιαστικά και το ατομικό αλλά και το κοινωνικό κίνητρο για θεραπεία. Πλέον το κράτος και επίσημα λέει ότι η χρήση δεν είναι πρόβλημα, αφού νομοθετείται η νόμιμη χρήση εντός των χώρων αυτών και τα ναρκωτικά δεν θεωρούνται παράνομα μόνο εντός των χώρων. Δηλαδή έχουμε παράνομα ναρκωτικά και νόμιμη χρήση ως βήμα πριν την νομιμοποίηση των ναρκωτικών, λέμε εμείς. Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα και σε θεραπευτικά προγράμματα να λειτουργούν χώρους εποπτευόμενης χρήσης και εμείς θεωρούμε ότι είναι κάθετη αλλίωση σε κάθε έννοια απεξάρτησης και θεραπείας. Τι δείχνει η διεθνής εμπειρία από τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης? Από τη Βέρνη της Ελβετίας, που λειτουργήσε το 1986 ο πρώτος χώρος εποπτευόμενης χρήσης, μέχρι σήμερα που έχουμε φτάσει στις 89 επίσημες αίθουσες σε 8 χώρες της Ευρώπης, το ίδιο το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά σημειώνει πρώτον ότι είναι αγνώστου αποτελεσματικότητας η λειτουργία τους. Δεύτερον, ότι διαμορφώνεται προβληματισμός για τη λειτουργία τους και υπάρχει μια τάση να κλείνουν ή να συγκεντροποιούνται αυτές οι αίθουσες λόγω του υψηλού κόστους, όπως στην Ισπανία και στην Ελβετία. Τρίτον, η τάση μείωσης της ενέσιμης χρήσης ηρωίνης σιγά σιγά έχει μετατρέψει τις αίθουσες αυτές σε αίθουσες χρήσης κάθε ναρκωτικού και όχι ως χώρους για ενέσιμη χρήση ηρωίνης, που ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους. Άρα πλήρη αποδοχή και νομιμοποίηση της χρήσης και όχι δίθεν προστασία του θανάτου από υπερδοσολογία. Επίσης, το Διεθνές Συμβούλιο για τα Ναρκωτικά του ΟΗΕ σημειώνει ότι είναι επιφυλακτικό για τη λειτουργία αυτών των χώρων, τόσο λόγω της αποτελεσματικότητάς τους, αλλά κυρίως για την αύξηση της εμπορίας ναρκωτικών γύρω από τους χώρους αυτούς. Στη Γαλλία, που λειτουργούν δύο αίθουσες, σε Παρίσι και Στρασβούργο, εντάχθηκαν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά δοκιμαστικά για 6 χρόνια, λόγω της αμφιβολίας της αποτελεσματικότητάς τους, όπως λέει το σχέδιο δράσης τους, ενώ η Ιατρική Ένωση της Γαλλίας έχει εκφράσει τις αντιδράσεις της, γιατί θεωρεί ότι το κράτος δεν έχει καμία συνταγματική υποχρέωση να διευκολύνει τη χρήση. Στη Γερμανία, που λειτουργούν 22 αίθουσες με ευθύνη των Δήμων, αλλά και δύο κινητές μονάδες στο Βερολίνο, υπάρχει έντονη κριτική όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι οι πιάτσες έχουν μετακινηθεί γύρω από αυτές τις αίθουσες και μετατοπίζονται κυρίως γύρω από τις κινητές μονάδες για να μην είναι ορατοί οι χρήστες στο τουριστικό κομμάτι του Βερολίνου. Στο Λουξεμβούργο, που λειτουργεί από το 2005 πειραματικά αίθουσα για ενέσιμη χρήση, από το 2015 έχει αρχίσει τη λειτουργία της και αίθουσα αποκλειστικά για εισπνεώμενη χρήση. Στη Γλασκόβη της Σκωτίας υπάρχει πλέον δρομολόγηση δημιουργίας αίθουσας για χρήση ναρκωτικών, που με ευθύνη του Δήμου θα μπορεί κάθε χρήστης να λαμβάνει 2 δόσεις ηρωίνης την ημέρα για να ελέγχεται η καθαρότητα της ηρωίνης για να αποφευθεί ο θάνατος από νοθευμένη ουσία. Στην Ολλανδία, που λειτουργούν και οι περισσότεροι χώροι εποπτευόμενης χρήσης στην Ευρώπη, 28 σε 19 διαφορετικούς δήμους, και εκεί στην ευθύνη των δήμων είναι, υπάρχει προβληματισμός για το ηλικιακό όριο των χρηστών που θα κάνουν χρήση αυτών των χώρων, γιατί υπάρχει τάση μείωσης της ηλικίας και προβληματίζονται αν θα διαμορφωθούν κάποιοι χώροι για ανήλικους χρήστες, κυρίως συνθετικών ναρκωτικών. Σήμερα στην Ευρώπη λειτουργούν 3 διαφορετικοί τύποι χώρων εποπτευόμενης χρήσης, οι κινητές μονάδες που προσφέρουν κατά μέσο όρο 3 θέσεις για χρήση, οι ειδικοί στεγασμένοι χώροι που προσφέρουν κατά μέσο όρο 12 θέσεις και οι ενσωματωμένοι
που παρέχουν τη δυνατότητα οποιασδήποτε χρήση ουσιών εκτός από ενέσιμη χρήση, που εμείς από ό,τι βλέπουμε διαμορφώνεται και ως κυρίαρχη τάση, αφού πλέον κατά μέσο όρο οι θέσεις στην Ευρώπη αντιστοιχούν σε 7 θέσεις για ενέσιμη χρήση και 4 για χρήση οποιασδήποτε ουσίας. Η διεθνής εμπειρία φανερώνει ότι δεν υπάρχει αύξηση εισόδων σε θεραπευτικό πρόγραμμα από τους χώρους αποπτευόμενης χρήσης, ενώ παράλληλα έχουμε και μετατόπιση της πιάτσας περιμετρικά από αυτές τις αίθουσες. Ως κόμμα, είμαστε κάθετα αντίθετοι με τους χώρους αποπτευόμενης χρήσης, γιατί δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τη στήριξη του κράτους στη χρήση ναρκωτικών, γιατί δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με τη διάδοση της ναρκοκουλτούρας, γιατί δεν αποδεχόμαστε τον άνθρωπο έξω από την κοινωνική ζωή και δράση, γιατί δεν θεωρούμε ως λύση του προβλήματος τη συντήρηση της τοξικοεξάρτησης και τη μείωση της βλάβης. Όπως ακούσατε και πριν, προτάσουμε ένα ολοκληρωμένο διεκδικητικό πλαίσιο πάλης που πατά στην ενιαία για μας αντίληψη, πρόληψη, στεγνή θεραπεία, κοινωνική επανένταξη και όχι στη μείωση της βλάβης ως κυρίαρχη προσέγγιση της ναρκωτικής πολιτικής, που δεν είναι καν θεραπεία, όπως προσπαθούν να μας πείσουν ακόμα πιο έντονα τώρα τελευταία τα αναδιοριζόμενα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στελέχη σε διοίκηση θεραπευτικών προγραμμάτων. Για εμάς, η έννοια της φροντίδας του τοξικοεξαρτημένου και ειδικά της ομάδας που κινείται μεταξύ πιάτσας και αστεγίας πρέπει να εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει προγράμματα street work τόσα όσα έχει ανάγκη η χώρα, χωρίς ημερομηνία λήξης λόγω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, τα οποία κυρίως σήμερα χρηματοδοτούνται, ένα ολοκληρωμένο δίκτυο με χώρους φροντίδας των αστέγων χρηστών, χωρίς την ανοχή χρήσης, όπου ο χρήστης θα μπορεί να βρει στέγη, τροφή, ρουχισμό ήδη για την υγιεινή του και θα λειτουργεί ως προθάλαμος για προσπάθεια διαμόρφωσης κινήτρου για θεραπεία και την ίδρυση μονάδων σωματικής απεξάρτησης στα δημόσια νοσοκομεία. Ως κόμμα, καλούμε το λαό και την νεολαία μέσα από τους φορείς και τα σωματεία να αντιπαλέψουν αυτή την επικίνδυνη εξέλιξη με τους χώρους αποπτευόμενης χρήσης και να μην συμβιβαστούν με τη διάδοση του κοινωνικού θανάτου των τοξικομανών. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στους φορείς της πρόληψης, της θεραπείας, στην ιατρική κοινότητα, στους συλλόγους γονέων των θεραπευτικών προγραμμάτων και τους καλούμε να πάρουν θέση και να καταδικάσουν αυτή την πολιτική της διαχείρισης ουσιαστικά της χρήσης ναρκωτικών. Η κοινωνία για την οποία εμείς παλεύουμε, η σοσιαλιστική κομμουνιστική, θέτει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο. Θέλει τον άνθρωπο πρωταγωνιστή και δημιουργό της ίδιας της ζωής και της κοινωνίας. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι στο περιθώριο. Γι' αυτό έχουμε και ασύγκαστο μέτωπο με όλα τα ναρκωτικά, γι' αυτό είμαστε αντίθετοι και με τους χώρους αποπτευόμενης χρήσης. Θέλουμε τον άνθρωπο ικανό να παλεύει για τη ζωή του, ικανό να βρίσκει τη θέση του μέσα στη συλλογική ταξική πάλη για να μπορεί να φέρει τη ζωή στα μέτρα των δικών του αναγκών. Η θέση του ανθρώπου δεν είναι στο περιθώριο. Συνεχίζουμε λοιπόν αταλάντευτα ως κόμμα να παλεύουμε για ζωή ολόκληρη και όχι με δόσεις.